Παραμένει ο Γιάννης. Να σας πω και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο σήμερα θα κρεθεί στη Βουλή. Γι' αυτό εμείς κάνουμε λόγο για τον Καρογιουζιλίκη. Στο κατηγορητήριο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ συμπεριλαμβάνεται για τον κύριο Τσιχοζόπουλο δύο είναι βασικές κατηγορίες. Η δωροληψία το 2000 που έγινε η σύμβαση και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Προσέξτε τώρα. Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεν παραγράφεται. Δεν παραγράφεται. Η δωροληψία έχει παραγραφεί. Το ξέπλυμα μαύρο χρήματος δεν παραγράφεται. Εάν η Βουλή όμως σήμερα αποφασίσει και πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς εξετάζουμε για τον κύριο Τσοχαζόπουλο και το ξέπλυμα μαύρο χρήματος, τότε ξέρετε τι θα γίνει. Θα επέλθει η παραγραφή και για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Θα συμπαρασύρει δηλαδή και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος η σημερινή απόφαση της Βουλής. Άρα ο κύριος Τσοχαζόπουλος θα επικαλεστεί, οι δικηγόροι του θα επικαλεστούν ότι επήλθε η παραγραφή και για τη δωροληψία του Δωροδοκία και για το αδίκημα του μαύρου χρήματος. Υπάρχει το δεδικασμένο Μαντέλη. Τι έγινε στην υπόθεση Μαντέλη? Το θέμα επιλήφθηκε η δικαιοσύνη και μόνο. Δεν έγινε καμία προκαταρκτική για τον κύριο Μαντέλη. Τώρα για τον κύριο Τσοχαντζόπουλο, γιατί κάνουν προκαταρκτική και βάζουν μέσα και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος? Γιατί θέλουν η παραγραφή που έχει επέλθει, δεδομένο αυτό, εκτός από τη δωροληψία, να συμπαρασύρει και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Άρα ούτε γάτα ούτε ζημιά. Και γι' αυτό εμείς, ο εισηγητής μας, ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος έκανε μια καταπληκτική εισήγηση στη Βουλή σήμερα, είπε ευθαρσώς πρέπει να υπάρξουν και πράξεις καταλογισμού. Δηλαδή, βρήκαμε ότι κάποιος παρανόμησε, ότι κάποιος έκανε ξέπλυμα μαύρο χρήματος, ότι αυτά τα χρήματα διοχετεύθηκαν στο τάδε σπίτι, στο τάδε ξενοδοχείο, δεν ξέρω τι. Ναι, θα υπάρξουν λοιπόν. Αυτά είναι με αποφάσεις γερμανικής δικαιοσύνης, δεν τα λέμε εμείς. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξουν πράξεις καταλογισμού και δίμευση περιουσιών. Αυτό ζητάει ο ελληνικός λαός. Σας πληροφορώ ότι ούτε κανένας πάλι θα μπει φυλακή και ούτε θα έχουμε δημεύσεις περιουσιών ή αφαίρεση περιουσιακών στοιχείων. Άρα ούτε γάτα ούτε ζημιά. Κύριε Ροντούλη, περαιτέρω.